γνωρίζετε ότι πάνω από 20 χρόνια αγωνίζομαι για δικαιοσύνη προς όφελος του απλού κόσμου. Ο κόσμος μέχρι τώρα δεν μου έδωσε την εμπιστοσύνη που ήθελα, ούτε βοήθησε η Ένωση Κεντρών να μπει στη Βουλή και το πλήρωσε αρκετά ακριβά και το πληρώνει τώρα ακόμη πιο ακριβά. Εγώ ξεπερνώ το ότι δεν με εμπιστευθήκατε τόσο καιρό. Ξεπερνώ και πολλά ύπουλα χτυπήματα που γίνανε σε βάρος μου από το κατεστημένο, από δημοσιογράφους, από πολλούς ανθρώπους που με έπληξαν με κάθε τρόπο. Δεν είναι ώρα να απαριθμίσουμε γιατί με κυνηγούσαν και γιατί με πολεμούσαν. Νομίζω η κρισιμότητα των περιστάσεων απαιτεί να κοιτάξουμε μπροστά και απαιτεί να πούμε στον κόσμο τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Θα είδε ο κόσμος κάποια βίντεο που κυκλοφορούν με τα οποία επαληθεύτηκα σε όλες μου τις προβλέψεις. Μα στο ζήτημα της πτώχευσης επαληθεύτηκα. Μα στο ότι θα έκλεινε η ΕΡΤ κάποια στιγμή απότομα επαληθεύτηκα. Μα στο ότι όλη αυτή η ασυδοσία θα απέβαινε σε εφιάλτη σε βάρος των απλών ανθρώπων και μια ολιγαρχία θα λιμενόταν τον εθνικό πλούτο και σε αυτό επαληθεύτηκα. Λοιπόν, πιστεύω ότι αυτή η ώρα είναι ώρα να πούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Γιατί βλέπω σε όλες τις τηλεοράσεις και σε όλα τα ΜΜΕ όλοι μιλούν για το παρελθόν χωρίς να αρθρώνουν ούτε μία λέξη για το μέλλον. Η Ένωση Κεντρών πρεσβεύει κάποια πράγματα. Πρεσβεύει ότι έχουμε 300.000 τριπλοσυνταξιούχους οι οποίοι πρέπει να περιοριστούν σε μία σύνταξη. Σε κανένα κράτος της Ευρώπης δεν υπάρχουν διπλοσυνταξιούχοι ή τριπλοσυνταξιούχοι. Έχουμε 220.000 πολυθεσίτες. Τη στιγμή που έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους, δεν μπορούμε να έχουμε πολυθεσίτες. Έχουμε 12.000 αποσπασμένους από το δημόσιο, οι οποίοι κυκλοφορούν αρκόμισθοι και παρασιτοζωούν εις βάρος του συνόλου. Έχουμε 1.500 στη Βουλή που είναι συγγενείς των βουλευτών, οι οποίοι μισθοδοτούνται εις βάρος της κοινωνίας. Αν όλα αυτά εκόβοντο και τα χρήματα των κομμάτων και οι μισθοί των βουλευτών και τα χρήματα των ΜΚΟ και πολλά άλλα που είναι σπατάλες και αχαλινοσία, αν εκόβοντο από το 2009, δεν θα χρειαζόντουσαν ούτε μνημόνια ούτε δανεικά. Θα μηδενιζόταν το έλλειμμα από μόνο του. Προτίμησε όμως το πολιτικό σύστημα την εύκολη λύση να πάρει δανεικά και να βάλει τη χώρα σε μνημόνιο για να προστατευθεί η κλίκα των κομματικών τους φίλων, για να προστατεύσουν τα δικά τους τα παιδιά. Έχει αρχίσει η συζήτηση εντός Ελλάδας αν θα πρέπει να μείνουμε στο ευρώ ή να φύγουμε. Εμείς στην Ένωση Κεντρών πιστεύουμε ότι θα ήταν εθνική ήττα να φύγουμε. Η παραμονή μας είναι χρέος απέναντι στις επόμενες γενιές. Χρέος επίσης είναι αυτοί που βγάλαν τα λεφτά τους έξω, τα 90 δις ευρώ, να τα γυρίσουν στην Ελλάδα, γιατί είναι απαραίτητα για τις τράπεζες και τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η Ελλάδα πρέπει να πετύχει και να γίνει σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος και να προχωρήσουν όλες οι μεταρρυθμίσεις. Γι' αυτό πρέπει και θα προσπαθήσει η Ένωση Κεντρών με σχέδιο να πιέσει, να έρθουν οι Ευρωπαίοι εδώ να κάνουν επενδύσεις ώστε να δείξουν ότι θέλουν την Ελλάδα στην Ευρώπη, θέλουν την Ελλάδα στο σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης.